Με γεμάτες τις βαλίτσες της από εμπειρίες, η Miss Ελλάς Αθηνάτη Κράκη επέστρεψε από τον Μπαλί μετά τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό Miss Κόσμος. Φανταστική εμπειρία, πολύ κούραση βέβαια. Γνωρίσαμε διαφορετική κουλτούρα. Έχουμε κρατήσει επαφές με πολλές κοπέλες, ο διαγωνισμός άψογος. Είχαμε πολλές πρόβες από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Κοινωνική και χαμογελαστή Αθηνά διαφήμισε την Ελλάδα και ήδη έκλεισε θέσεις με προορισμό τη χώρα μας σε πολλές υποψήφιες. Όλοι ήταν πολύ ενθουσιασμένοι γιατί συνήθως έρχονται για διακοπές εδώ. Πολύ όμορφη χώρα, Σαντορίνη, Μύκονος, Κρήτη. Ήδη δύο φίλες μου θα έρθουν το καλοκαίρι σίγουρα. Η Miss Ελλάς έμεινε για περίπου ένα μήνα στο Μπαλί. Η προετοιμασία ήταν πολύ δύσκολη, ενώ μας μίλησε και για τους λόγους που δεν κατάφερε να μπει στην 20άδα. Θεωρώ ότι φέτος ήταν πολύ δύσκολη χρονιά γιατί είχαμε πραγματικά πολύ ωραίες κοπέλες. Πάρα πολύ ωραίες κοπέλες. Τώρα το πώς κρίνουν οι κριτές δεν μπορώ να το ξέρω. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός αφού συμμετείχαν 130 χώρες και η Αθηνά το γνώριζε καλά αυτό από την πρώτη στιγμή. Τα στατιστικά μπορεί να μην είναι με το μέρος μας αφού η 20άδα μένει σχεδόν πάντα μακρινό όνειρο. Η Miss Ελλάς όμως το προσπάθησε πολύ. Άλλαξε ακόμα και το χρώμα των μαλλιών της αφού ο διαγωνισμός αγαπά τις μελαχρινές. Τώρα ακολουθεί ένα διάστημα ξεκούραση στην Κρήτη από όπου και κατάγεται και στη συνέχεια τα σχέδιά της είναι πολλά, ακόμη και για το εξωτερικό.